Όχι, αυτή η ιστορία δεν είναι κάτι που ζήσαμε εμείς. Ίσως μερικοί να έχετε κουραστεί να το ακούτε αυτό σε κάθε ιστορία, αλλά δεν έχετε δει τι γίνεται στα σχόλια κάθε φορά που δεν το αναφέρουμε. Το link για την αυθεντική ιστορία είναι στην περιγραφή. Δεν ξέρω τι σκεφτόμουν όταν αγόρασα αυτή την πάνινη μαϊμού, που μπορούσε να μιλήσει και την έδωσα ως δώρο στον εξάχρονο γιο μου. Πάτησα το κουμπί στην πλάτη του παιχνιδιού τόσες φορές που απομνημόνευσα όλες τις φράσεις που είχε από τις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Ένας ήχος σπιθί κουμπουρλιάζει, τη φράση «δώσε μου μια μπανάνα» και μια κραυγή σαν αυτή του Ταρζάν. Ήμουν τόσο ευχαριστημένος όταν επιτέλους οι μπαταρίες αυτού του αναθεματισμένου πράγματος τελειώσανε. Το πιο απίστευτο πράγμα ήταν πως ο γιος μου δεν μου ήρθε κλαίγοντας, παρακαλώντας με να του αλλάξω μπαταρίες. Φαινόταν ευχαριστημένος που είχε σταματήσει, τον παράτησε και έπαιξε με άλλα παιχνίδια. Όταν πήγα να μαζέψω το παιχνίδι από το πάτωμα και να το βάλω στο κουβά με τα υπόλοιπα παιχνίδια, το μικρό μεταλλικό ηχείο μέσα από το πλαστικό κουτί μουρμούρισε «Θυμάσαι όταν ήμουν ο γιος σου». Αμέσως το άφησα να πέσει από τα χέρια μου κάτω στο πάτωμα. Το έσπρωξα με το πόδι μου πριν το σηκώσω ξανά. Πάτησα το κουμπί που είχε στην πλάτη. Πάλι ήμουν σίγουρος πως το είχα ακούσει να λέει αυτές τις λέξεις. Φώναξα το γιο μου και τον ρώτησα αν είχε ποτέ ακούσει τη μαϊμού να λέει τίποτα περίεργο. Τότε το πρόσωπο του αγοριού γέμισε με φόβο, μα και ενθουσιασμό, λες και είχα ανακαλύψει επιτέλους κάτι που περίμενε να μου πει. Ο γιος μου πήρε τη μαϊμού, την άφησε στο πλισταριό, άνοιξε το πιστολάκι τα μαλλιά και το άφησε δίπλα της, έτσι ώστε να μην μας ακούσει, όπως είπε. Δεν είπε τίποτα άλλο μέχρι που με οδήγησε έξω. Ποτέ μου δεν τον είχα ξαναδεί έτσι. Όταν τελικά σταθήκαμε στην πίσω αυλή, ο γιος μου είπε: «Μερικές φορές μου λέει πολύ κακά πράγματα. Μου λέει πως θέλει να μας κάνει κακό μπαμπάκα. Ήμουν πολύ τρομαγμένος πως θα μας άκουγε αν σου μιλούσα. Πρέπει να το σπάσεις. Πρέπει να πας εκεί μέσα και να το σπάσεις». Ήθελε ο γιος μου να μάθει τι πήγαινε να πει υπομονή και λογική από νεαρή ηλικία, και αυτό σήμαινε να μην καταστρέψω ένα άψυχο αντικείμενο επειδή εκείνος φοβόταν. Του εξήγησα πως και οι δύο είχαμε ακούσει τη φωνή και πως μάλλον κάποιος από το εργοστάσιο όπου το είχαν φτιάξει έκανε κάποιο είδους φάρσα και πως μπορεί να χρειαζόμασταν το παιχνίδι ως απόδειξη. Μα ο τρόμος στα μάτια του και τα λόγια του παιδιού μου μου έδωσε να καταλάβω πως αυτή δεν ήταν μια υπόθεση για τα δικαστήρια. Όταν άνοιξαμε την πόρτα για το πλισταριό, η μαϊμού είχε κουνηθεί από το σημείο που την είχαμε αφήσει και είχε φτάσει στον πάτο της πόρτας. Ο γιος μου ούρλιαξε ενώ προσπαθούσα να του εξηγήσω πως μάλλον απλώς είχε πέσει από μόνη της κάτω. Τότε ήταν που η μαϊμού έβγαλε ένα μακρό σύρτο κλάμα, σαν κάτι που δεν είχα ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Ο γιος μου φώναξε να το σταματήσω και αντέδρασα από ένστικτο. Έφερα το πόδι μου από πάνω του και πάτησα τη μαϊμού με όλη μου τη δύναμη, λιώνοντας το πλαστικό κουτί που είχε μέσα της. Κάτι κοκκινόμαυρο, όχι αίμα, ούτε λάδι, μα κάτι συχαμερά οργανικό και τοξικό άρχισε να διαρρέει μέσα από τις ραφές της πάνινης μαϊμούς. «Έπρεπε να έχεις ακούσει το γιο σου, τώρα είσαι ολομόναχος», είπε ο γιος μου πίσω από την πλάτη μου. Το ορκίζομαι, γύρισα και είδα κάτι τεράστιο και γερασμένο, σαν την τελευταία πορτοκαλί σπίθα μιας κάποτε μεγάλης φωτιάς, να λάμπει πίσω από τα αθώα μάτια του γιού μου. Το αγόρι γύρισε και άρχισε να τρέχει προς την εξώπορτα, πιο γρήγορα από όσο θα μπορούσα ποτέ. Το πράγμα που ήταν φυλακισμένο στη μαϊμού έλεγχε το γιο μου, στέλνοντάς τον κατευθείαν στο σκοτάδι, εκεί που τα φώτα του δρόμου δεν έφταναν, ξεσπώντας το είδος γέλιου που σου έρχεται μονάχα από την ευτυχία του να έχεις φρέσκα πνευμόνια και νέα πόδια ξανά. Δεν ξανάδα ποτέ το γιο μου, μα μερικά βράδια μπορώ ακόμα να ακούσω εκείνο το γέλιο.